Θέμα ηγεσία θέτει η λεγόμενη κομμουνιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων τη ελληνική κυβέρνηση στο Eurogroup τη Παρασκευή. Παράλληλα, μεγάλη έκταση έχει πάρει και το κείμενο που έστειλε ο Μανώλη Γλέζο από τι Βρυξέλλε και στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων: Η μετονομασία τη Τρόικα σε θεσμού, του Μνημονίου σε Συμφωνία και των Δανειστών σε Εταίρου, όπω και όταν βαφτίζει το κρέα ψάρι, δεν αλλάζει την προηγούμενη κατάσταση. Με τη στάση του Μανώλη Γλέζου συντάχθηκε και ο Θεοδωράκη, ο οποίο σε άρθρο του αναφέρει. Σήμερα, με τα μνημόνια, οι Φράγκοι κατόρθωσαν να πτωίσουν περισσότερο ακόμα και από τη γερμανική κατοχή του συμπατριώτε μα. Και όμω υπάρχει ελπίδα, και αυτή είναι να βρουν οι ηγέτε του ΣΥΡΙΖΑ τη δύναμη να πούν έστω και τώρα όχι στο ΝΑΙΝ του Σόιμπλε. Να οχυρωθούν στην εθνική νομιμότητα που του προσφέρει η πλειοψηφία στη Βουλή και να στραφούν αποφασιστικά στο λαό και τον εθνικό μα πλούτο που κακώ, πολύ κακώ, τον αγνοούν επιδεικτικά. Στον τόμινο των αντιδράσεων έρχεται να προσθεθεί ακόμη ένα κείμενο, αυτή τη φορά από τον εκλεγμένο με το ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Λαπαβίτσα, ο οποίο αναφέρει: Όσοι όμω έχουμε εκλεγεί στη βάση του προγράμματο του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρούμε τι εξαγγελίε τη Θεσσαλονίκη ω δέσμευση που έχουμε αναλάβει προ τον ελληνικό λαό, έχουμε βαθιέ ανησυχίε. Είναι υποχρέωσή μα να τι καταγράψουμε. Το Eurogroup τη Παρασκευή όμω δεν άνοιξε συζητήσει μόνο εντό Ελλάδα. Δηλώσει και σχόλια επί των όσων έγιναν και ελέγχθηκαν κάνουν και οι Ευρωπαίοι, με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν θα βγει από την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Επίτροπο τη Ένωση για Οικονομικά Θέματα, Πιέρ Κοβισή, που μιλώντα σε γαλλικό κανάλι, είπε. Όχι μόνο δεν μελετώ σχέδιο πιθανή εξόδου τη Ελλάδα από την Ευρωζώνη, αλλά απαγορεύω και το να μελετηθεί κάτι τέτοιο.